άλλη γραμμή έχουμε τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λιάκουρα, τι κάνετε? Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κυρία Κοραή, καλημέρα κύριε Τάκη. Ήτανε και φοιτητής σας. Τα είπαμε αυτά, μην τα λέμε κάθε φορά. Λοιπόν. Ναι, γιατί μου λέει πόσο καλός ήταν και τέτοια. Ήταν. Έχει επικοινωνιακό χάρισμα ο κύριος Λιάκουρας. Ήταν μεταδοτικός, όπως λέμε. Ο κύριος Λιάκουρας, εσύ δεν ξέρω τι. Κι εγώ καλός ήμουν. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Μια αποτίμηση της επίσκεψης Πομπέο. Όλοι μιλάνε με πολύ θετικά λόγια. Όλοι λένε ότι ξεκινάει μια καινούργια μέρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Πέρα από αυτά τα τυπικά, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο μακροπρόθεσμο σε βάθος χρόνου. Τι αφήνει και σε σχέση και με την Τουρκία? Να μας βάλετε αυτή τη διάσταση, παρακαλώ. Θα σας πω. Από τον Ιανουάριο φέτος, και αφού είχε η Τουρκία προβεί σε αυτή την σύνοψη της οριοθέτησης με τη Λιβύη, της παράνομης οριοθέτησης, ο Πομπέο ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε πολύ ξεκάθαρα, λέγοντας ότι πρέπει να τα βρείτε με διάλογο και βεβαίως ότι αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία είναι αντιπαραγωγικά, δεν ωφελούν. Και αντί να διευκολύνουν τις σχέσεις, μάλλον την χειροτερεύουν. Άρα ήταν πολύ σωστή η θέση του από την αρχή. Ακολούθησε και το State Department και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σε βάθος αλλαγή της πολιτικής του State Department, γιατί το State Department είναι αυτό το οποίο καθορίζει την εξωτερική πολιτική, εκτός βεβαίως αν παρέβει ο πρόεδρος, ο οποίος κάνει μια διαφορετική εξωτερική πολιτική που δεν το έχει κάνει. Βεβαίως, ο Τραμπ, λέτε. Ο Τραμπ, ναι. Ο Τραμπ απλώς έχει μια τρομερή αγάπη και στον Ερντογάν. Προς τον Ερντογάν, ακριβώς γιατί βλέπει το πρόσωπό του στο πρόσωπο του Ερντογάν. Δηλαδή είναι και οι δύο έτσι πολύ εκδηλωτικοί, πολύ επιθετικοί στη συμπεριφορά του. Εντάξει, έχουν και business, οι γαμπροί. Υπάρχουν και τα οικονομικά. Βεβαίως. Αλλά όμως η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσέξουν και την δική του ασφάλεια. Και γι' αυτό το πράγμα προσβλέπουν και φυσικά βλέπουν ότι αυτή η περιοχή, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ίδιους, δεν είναι η Τουρκία, αλλά είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό κύριε καθηγητά, αυτό που έγραφαν χθες οι Times του Λονδίνου, ότι θέλουν να τιμωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ερντογάν και την βάση του Ινσιρλίκ να την μεταφέρουν στη Σούδα, πόσο θεωρείτε ότι είναι πιθανό ή απλώς είναι μια υπερβολική έτσι προσέγγιση? Θέλουν όντως την βάση του Ινσιρλίκ, από όπου να θυμίσουμε ότι έφυγε και η Γερμανία. Θέλουν να τη φέρουν γιατί αισθάνονται ότι έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία ως σύμμαχός τους η Ελλάδα. Έχει μεγαλύτερη αξία η Ελλάδα πλέον βιοπολιτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ξέρετε δεν είναι μια κίνηση και μια εκτίμηση της στιγμής. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται από το State Department. Είναι πάρα πολύ σκεπτιαστική, να ξέρετε, στο State Department. Κάτι το οποίο θα καταλήξουν σήμερα σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα ανάλυσης, εμβριθούς ανάλυσης για πάρα πολλά χρόνια για να καταλήξουν σε αυτό. Έχουν φτάσει λοιπόν στο σημείο και τους βοηθάει βέβαια πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος είναι αντιδυτικός. Ναι. Συνεπώς δεν θα προτείνουν τον αντιδυτικό και φυσικά περνάνε και, το μήνυμα προς τον Ερντογάν ότι κοίταξε να δεις, εμείς προτιθέμεθα να μεταφέρουμε τη βάση του Ινσιρλίκ. Έχει όμως, το Ινσιρλίκ δεν είναι αμερικανική βάση, είναι νατοϊκή βάση. Ναι, αλλά που σημαίνει πολύ περισσότερα από ότι το να είναι μόνο μια αμερικανική βάση. Τώρα, το ζήτημα ότι εμβαθύνεται και επεκτείνεται η βάση της Σούδας για να περιλάβει περισσότερο σχεδιασμό των Αμερικανών, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Γι' αυτό και βλέπετε, δεν είναι μια τυπική επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ σε βάθος και ουσιαστική, γιατί γίνεται μια τρομερή αλλαγή, θα έλεγα, στην στρατηγική συμμαχία και τη στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι είναι εμπλεκόμενος ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Γιατί, διότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός και κατά το Σύνταγμα αλλά και κατά την πολιτική, ο οποίος στην ουσία χαράσει τους προσανατολισμούς της χώρας. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια καινούρια σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κάτι το οποίο είχε μείνει πολύ εκτός πάρα πολλά χρόνια πριν. Και βεβαίως αυτό ξεκίνησε και με τη βοήθεια του Μπάρακ Ομπάμα,
Βεβαίως. Και προχώρησε τώρα, και σήμερα, όχι με τον καθηγητά. Τραμπ, αλλά με τον Πομπέο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και στο άμεσο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι διερευνητικές επαφές νομίζω έχουν παγώσει. Δηλαδή τα τελευταία 24 ώρα αυτό που εισπράττω είναι ακίνητη. Οι Τούρκοι περιμένουν τι θα γίνει στη Σύνοδο. Τι προβλέπετε σε αυτό, τι λένε και οι δικές σας πληροφορίες, γιατί έχετε πηγές και στην Τουρκία. Παγωσάν, για να ξεπαγώσουν πώς. Θα σας πω, αυτό το παιχνίδι παγώνω, θα παιχτεί πάρα πολλές φορές από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είναι πρώτη φορά. Δεύτερον, είναι ότι εμένα αυτό το οποίο βλέπω είναι η καινούργια επιστολή την οποία στέλνει προς τους Ευρωπαίους ηγέτες πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αναστασιάδη, ο Ερντογάν, την παραμονή της Συνόδου. Αυτό λοιπόν το μεταφέρει η Σαμπάχ. Και η οποία Σαμπάχ μεταφέρει πάλι την επιστολή μοταμό, αυτό το οποίο είχε πει και στην προηγούμενη επιστολή. Αν διαβάσει κάποιος με μεγάλη προσοχή το τι λέει, λέει ότι θέλει, απαιτεί δίκαιη και νομιμή οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Τι προβλέπετε, εγώ, θέλουμε να μας πείτε. Εγώ πώς το ερμηνεύω αυτό και πώς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Ότι πλέον οι Τουρκοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να μπουν στη λογική των διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό είναι μια υποχρέωση και των δύο χωρών. Και ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν θα κάνουν κάτι το προσχηματικό, ούτε θα παίξουν το παιχνίδι της επίρρηψης των ευθυνών, αυτό που λένε. Δεν θα το κάνουν αυτό. Ναι, θα κάνουν. Υπόσχονται ότι θα το κάνουν. Με αυτό το οποίο λένε, υπόσχονται ότι θα το κάνουν. Και βεβαίως ότι στη διάρκεια όλων αυτών των επαφών δεν πρόκειται να προβούν ενέργειες που να θέσουν σε κίνδυνο την προοπτική της οριοθέτησης. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι, δεν είπανε κάτι επίσημα ποτέ οι Τούρκοι ότι εμείς δεν πρόκειται να πάμε στις διερευνητικές επαφές. Όχι, αλλά το ήταν ανακοινωθούν εδώ και 10 μέρες. Θα σας πω, έχουν αφήσει στην άκρη την ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών, γιατί ακριβώς περιμένουν να δουν μήπως τυχόν υπάρχουν πάλι στο τραπέζι για αυτούς σε αυτά τα οποία μας αφορούν. Μάλιστα. Κυρώσεις. Ένα τελευταίο. Αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, βέβαια πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Άλλο πράγμα οι κυρώσεις οι οποίες είναι για την Κύπρο. Εκεί πράγματι πρέπει οι κυρώσεις να υπάρχουν, διότι ξέρετε η Κύπρος δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει με την Τουρκία. Ενώ εμείς έχουμε άλλο θα τρόπο. Θα αντιδράσει όμως η Τουρκία. Θα αντιδράσει, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην εκτελήσει. Εγώ καταλαβαίνω, κυρία Κουραή και κύριε Τάκη, ότι ο Ερντογάν έφτασε στο αδιέξοδο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο από εκεί που έφτασε μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, το μόνο πράγμα το οποίο τον συμφέρει, και να πρέπει να σας πω το εξής: οι Τούρκοι αρέσκονται στο διάλογο. Μην περνάμε την εντύπωση ότι δεν στο τους αρέσει θέλετε ο διάλογος. Να πείτε. Μπαζάρι. Φυσικά. Ναι, απλώς θέλει να δυσκολέψει την κατάσταση, γιατί ξέρετε, έχει και ένα εσωτερικό κοινό, το οποίο περιμένει ότι η Τουρκία θα ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα, μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Για άλλο θέμα. Κρατάω στα χέρια μου την εφημερίδα των συντακτών και βλέπω πρώτο θέμα μια εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη από την αμερικανική πλευρά, με παρουσία του κυρίου Πομπέου υπό την αιγίδα της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκλήθησαν και στελέχη της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, που βλέπω ότι έφτασαν στην πόλη με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του κυρίου Ζάεφ για το θέμα των αγωγών και το ενεργειακό. Η εφημερίδα λέει ότι δόθηκε αρκετό φως σε αυτή την παρουσία των στελεχών της κυβέρνησης Ζάεφ. Και το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω ότι όλα αυτά έγιναν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν είναι σημαντικό το ότι η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης ΖΑΕΦ, μήπως τελικά αυτή η ιστορία με το ιστορική συμφωνία ήταν κυρίως θέληση και διάθεση της αμερικανικής πλευράς να μπει στο κοινό ανακοινωθένα, γιατί βλέπω ότι ως συνέχεια αυτής της φράσης είναι η κλίση, η κλίση αυτών των κυβερνητικών στελεχών σε αυτή την αιγίδα, την ημερίδα που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι έγινε στο νέο κτίριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών έχει μια σειρά από follow-ups τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέσα σε αυτή τη λογική κινείται. Τώρα, το να αποκαλέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκαλέσουν τη συμφωνία ως ιστορική. Την αποκαλούν συνεχώς. Έχει να κάνει. Α, σας πω, το ιστορική έχει την εξής σημασία. Όταν λέμε ιστορικό συνδυασμό, τι σημαίνει, όταν μιλάγαμε τότε για αυτά τα παλαιότερα, τα αριστερά, σημαίνει ότι
έγινε κάτι το οποίο πραγματικά δεν περίμενε ποτέ κάποιος να γίνει. Mm-hmm. Περίπου σε αυτή τη λογική πιστεύω με τον τρόπο που ξέρω ότι σκέφτονται οι Αμερικανοί εννοούν και την συμφωνία των Πρεσπών ως ιστορική, γιατί πράγματι ιστορική. Μετά από τόσα χρόνια συμφωνείς δεν συμφωνεί κάποιος. Mm-hmm. Ναι, μετά από τόσα χρόνια υπήρξε λύση του προβλήματος. Αν είναι τότε αυτή, έτσι, γιατί... Άρα με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια είναι ιστορική. Γιατί έτρεξε τώρα, τότε το Υπουργείο να σβήσει τη φράση, τη λέξη. Γκάφα έκανε. Αν είναι αυτή η ερμηνεία που δίνεται. Το λέει η κυρία... Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προκάλεσε πολύ περισσότερη αναπάντωση παρά αυτό το οποίο ήθελα να πούνε οι Αμερικανοί. Για τους Αμερικανούς σας λέω ότι για τους Αμερικανούς η συμφωνία των Πρεσπών ήταν πραγματικά cornerstone στην ιστορία. Φυσικά, αφού πίεζαν. Έπεισαν και τον Αλέξη Τσίπρα εκεί μέσα στις Σουίτες, στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκουρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.